Θα πάμε αμέσως στο συγγραφέα Μακάριο Δρουσιώτη. Καλησπέρα σας, κύριε Δρουσιώτη. Καλησπέρα. Και επιτρέψτε μου να κάνω σε αυτή τη συζήτηση τον δικηγόρο του διαβόλου ή του δαίμονα, αν προτιμάτε, για να διατηρήσουμε μια ισορροπία. Ακούσαμε βεβαίως την τοποθέτηση του Βίκτορα του Παπαδόπουλου, αλλά θα διευρύνουμε το θέμα. Καταρχάς, λάβατε την επιστολή για αγωγή Λιβέλλου που σας έστειλε ο Βίκτορας Παπαδόπουλος? Όχι, ακόμα δεν έλαβα καμιά αγωγή. Αλλά έχει το δικαίωμα ο άνθρωπος, σαν ενδεδειγμένος, να προχωρήσει. Δεν έχει κάποιον να τον εμποδίσει. Και εντάξει, νομίζω ότι το δραματικοποιήσαμε και λίγο ότι είναι πόλεμος στα χαρά κόμματα. Και εντάξει, είναι μια αντιπαράθεση στο Twitter. Στη ζωντανή κοινωνία μιλούμε, συζητούμε, λέμε τις απόψεις μας, απαντούν οι άλλοι. Εάν θέλει να το πάρει στα δικαστήρια, ας το πάρει. Δεν είναι ένα πρόβλημα. Ακριβώς επειδή βρισκόμαστε σε μια δημοκρατία με θέσμια και συζητάμε, κύριε Δρουσιώτη, τα χαρακόμματα είναι μια μεταφορική φράση. Γνωρίζετε την ελληνική καλύτερα από πολλούς. Αντιλαμβάνεστε τον τρόπο με τον οποίο τοποθετήθηκε η φράση μέσα στην πρόταση. Τώρα, ξεκαθαρίστε μας, εσείς πώς τεκμηριώνετε ότι ο Βίκτορας Παπαδόπουλος πληρώνεται από κονδύλια της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών στην υφιστάμενη του τουλάχιστον θέση ή κάποια από τα χρήματα του μισθού προέρχονται από την ΚΥΠ? Κοίταξε, από τη στιγμή που αποφάσισε ότι θα το πάρει το θέμα αυτό στα δικαστήρια, επιφυλάσσομαι εάν και όταν να πω. Δεν είμαι φημισμένος πάντως να λέω φήμες ή ατεκμηρίωτα γεγονότα, αλλά ούτε και θέλω να το κάνω, ξέρεις, μια δίκη από την τηλεόραση. Δεν είναι δίκη, είναι μια τοποθέτηση δική σας και σας ζητώ... Ναι, ότι ορθά αυτά που είπα τώρα από εκεί και πέρα, όταν θα έρθει η ώρα θα πούμε πώς. Άρα επιφυλάσσεστε να υποθέσω ότι εννοείται ότι έχετε τα στοιχεία. Βεβαίως και έχω. Εγώ δεν, πάντα όταν τοποθετούμε έχω τεκμήρια και μπορώ να υποστηρίξω τη θέση μου. Μάλιστα. Βασικός κανόνας αυτός. Μάλιστα. Πάμε τώρα στο βιβλίο σας και στις καταγγελίες τις οποίες προβαίνετε μέσω αυτού. Να κάνουμε αρχή από την περίοδο του κουρέματος καταθέσεων. Ήσασταν σύμβουλος του Προέδρου της Δημοκρατίας τότε, έτσι? Ναι. Με αμοιβή. Συνεργάτης του, περισσότερο παρά σύμβουλος. Με αμοιβή. Βεβαίως με αμοιβή. Η οποία προερχόταν από κονδύλια του Προεδρικού. Βεβαίως, από κονδύλια του Δημοσίου. Του Δημοσίου. Μάλιστα. Αφού διαβάζοντας και τις τοποθετήσεις σας και το βιβλίο σας, αφού καταλάβατε, όπως λέτε κύριε Δρουσιώτη, ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης προσπαθούσε να φορτώσει το κόστος του καθολικού κουρέματος στους πολίτες, εσείς γιατί συνενέσατε και μάλιστα βοηθούσατε να γραφτούν και οι διάφορες δηλώσεις ή έγγραφα? Είπετε ότι διαβάσατε το βιβλίο ή απλώς διαβάσετε κάποια... Και το βιβλίο και συνεντεύξεις σας και τα podcast. Επειδή εξηγώ, το εξήγησα πάρα πολλές φορές και το εξηγώ και στο βιβλίο. Ναι. Ότι, πολλές φορές το είπα και είναι και στο βιβλίο ότι δεν αντιλήφθηκε κάποιος αυτή την εικόνα που το τι συνέβαινε στα παρασκήνια, στην πλήρη εικόνα. Πέρασαν μήνες και χρόνια για να διαμορφώσουμε μια πλήρη εικόνα του τι γίνεται, το τι γινόταν πίσω από τις πόρτες. Ήταν κάποια αποσπασματικά γεγονότα. Και έχω εξηγήσει ότι όταν άρχισα να γράφω το συγκεκριμένο βιβλίο, δεν άρχισα να το γράφω για να επιρρύψω ευθύνες στον Αναστασιάδη. Άρχισα να το γράφω για να αποτυπώσω τα γεγονότα της οικονομικής κρίσης. Mm-hmm. Και αφού διάβασα το υλικό και μελέτησα το ημερολόγιο μου και το έβαλα τη μια ψηφίδα δίπλα από την άλλη, σχηματίστηκε αυτό το puzzle στο τέλος. Δεν είναι κάτι που ήταν ορατόν και τάχα, ξέρεις, ήμουν εκεί και πληρώνω μου και έκανα αυτή τη δουλειά και μετά μου κακοφάνηκε και επειδή μου κακοφάνηκε είπα να την κάτσω τον Αναστασιάδη. Mm-hmm. Δεν υπάρχει... Άρα επειδή λέτε είχατε τα στοιχεία, είχατε κάποια στοιχεία, διαβάσατε το ημερολόγιο σας, ενημερωθήκατε και φτάσατε σε σημείο να τα βάλετε σε μία σειρά και να ολοκληρώσετε την εικόνα. Άρα δεν ψηλιαστήκατε τίποτα κατά την κρίσιμη περίοδο. Όχι, κάτι ψηλιαστήκα, αλλά δεν είναι εύκολο με το να ψηλιαστείς κάτι για αποσπασματικά να το πεις και να το αποδώσεις. Και εξάλλου, να κάνεις τι... Δηλαδή, να βγεις με έναν έγγραφο στο χέρι και να φωνάζεις στον δρόμο, έπρεπε να κάνεις μια ολοκληρωμένη μελέτη και παρουσίαση για να μην μπορεί να την αμφισβητήσει κανένας.
Και αυτό είπαμε. Διότι εκείνο που σας καταλογίζει. Αυτή η δουλειά δεν είναι κάτι που μπορείς να το κάνεις. Αυτό είναι κατανοητό, μια συγγραφική δουλειά. Αλλά εκείνο που σας καταλογίζουν είναι ότι ήσασταν σύμβουλος ή συνεργάτης του Προέδρου, μετά ήσασταν στις Βρυξέλλες και μετά, όταν ολοκληρώθηκε και δεν ήσασταν πλέον σε κάποια θέση, ασχοληθήκατε με όλα αυτά που συμβαίνουν την ώρα βεβαίως που δεν υπάρχει αμφιβολία περί της διαφθοράς και της διαπλοκής που μαστίζει την Κύπρο ή και την Κύπρο, αν θέλετε. Κοιτάξτε, εάν αυτό που σας ενδιαφέρει και τους ακροατές σας και τον κοινό που μας ακούει είναι η διαφθορά, αυτό είναι το πρωτεύον. Εάν ψάχνει κάποιος να βρει κίνητρα, άλλα, δεν υπάρχουν και τα έχω εξηγήσει πάρα πολλές φορές. Έγραφα στις Βρυξέλλες τον ελεύθερο μου χρόνο. Μου αρέσει να γράφω και να ερευνώ. Όταν ολοκλήρωσα τη δουλειά, την εξέδωσα, δεν υπήρχε καμιά σκοπιμότητα, δεν υπήρχε θέμα διορισμού ή επαναδιορισμού ή κακοφανίσματος. Συνεργάζομαι με τον Αναστασιάδη και μετά που έφυγα, μιλούσαμε, είχαμε σχέση. Αλλά στο τέλος, εγώ αυτά τα πράγματα που. Τι μετρά δηλαδή, να μάθει ο κόσμος τι γινόταν, ή να το συνηθισμένο το κυπριακό, μα αφού τον διόρισε σιόρ και τούτος, ας πούμε, ήταν και από τα γράψη. Εγώ δεν είμαι αυτής της σχόλης. Ακριβώς το αντίθετο υπονοώ. Ναι. Πέντε μου, ευθέως τι υπονοώ, ήταν να σας απαντήσω, ξέρω. Αυτό που σας είπα, ότι ήσασταν σε κάποιες σημαντικές θέσεις του κράτους, αργότερα στις Βρυξέλλες, ολοκληρώθηκε όλο αυτό. Ήσασταν, μιλάτε για μια κλίκα, για μια συμμορία καλύτερα. Άθελα σας έστω, ήσασταν μέρος αυτής της συμμορίας, αυτής της κλίκας, βοηθήσατε αν δεχτούμε την καταγγελία σας στην άνοδο αυτής της συμμορίας, της κλίκας. Αυτό υπονοώ, αυτό ρωτώ ευθέως κατά ακρίβεια. Εάν εννοείται στην άνοδο της στην εξουσία, ναι, βοήθησα. Αλλά δεν βοήθησα για να ανέρθει στην εξουσία μια συμμόρια. Βοήθησα τους ανθρώπους που εκ των υστέρων αποδείχτηκαν ότι λειτουργούσαν ως συμμόρια. Αλλά δεν υπάρχει οποιοδήποτε στοιχείο που να πω. Δεν υπάρχει οτιδήποτε που να με αφορά κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας μου που να είναι μεμπτόν εκ μέρους μου ή προσωπικών όφελος ή συμμετοχή ή υπόγεια με κάποιους ή διακίνηση πληροφοριών ή. Τίποτα. Εγώ έκανα αυτό που θεωρούσα σωστό από την πρώτη ημέρα μέχρι την τελευταία. Και ναι. Ότι ήταν ηθικό. Εγώ δεν έβγαλα ούτε ένα σεντ από την υπηρεσία μου στο Προεδρικό. Και για αυτούς που μιλούν για παχυλούς μισθούς, σας λέω ότι ο μισθός μου στο Προεδρικό ήταν κατά αναλογία ο χαμηλότερος που πήρα ποτέ στη ζωή μου από τότε που δουλεύω. Μάλιστα. Σημαντικό αυτό. Δεν είναι για να βολευτώ. Και αν πήγαινα για να βολευτώ, ήταν να είμαι ακόμα εκεί, να ξέρετε. Άρα εκ των υστέρων. Διότι, ξέρετε, εγώ έφυγα μόνος μου. Και ήταν επιλογή μου ότι τούτος ο τόπος για μένα δεν καμνεί. Από τις Βρυξέλλες φύγατε, διότι ολοκληρώθηκε και η θητεία του Επιτρόπου τότε. Να το διαχωρίσουμε. Στις Βρυξέλλες δεν με διόρισε η κυβέρνηση. Αλλά. Ήταν διορισμός από την κυβέρνηση. Ήταν προσωπική επιλογή του Στυλιανίδη και μπορώ να σας πω ότι μετά που έφυγα από το Προεδρικό και μετά από 2 μήνες πήγα στις Βρυξέλλες. Βεβαίως είχα κάποια σύνδεση με τον Στυλιανίδη, αλλά έγιναν και προσπάθειες από κυβερνητικούς κύκλους να μην διορισώ στις Βρυξέλλες. Δεν με διόρισε ο Αναστασιάδης στις Βρυξέλλες. Ναι, ήσασταν επιλογή ενός συνεργάτη του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ωστόσο, είναι το puzzle που λέγατε και εσείς προηγουμένως. Άρα, ενώνω και εγώ κάποια κομμάτια αυτού του puzzle τώρα για να έχουμε την ευρύτερη εικόνα. Δεν είναι προσωπικό το θέμα, βεβαίως, ούτε μαζί σας. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να ρωτάς ευθέως, ούτε περιστροφικά, ούτε τίποτα. Δεν ρωτώ περιστροφικά. Απλώς θέλω να βάζω τα πράγματα σε μια σωστή θέση για να καταλάβουν όλοι ακριβώς αυτό που συμβαίνει σήμερα, διότι δεν είναι μόνο το ποιο λέει κάτι, είναι και το τι λέει και το πόσο τεκμηριώνει. Είπατε προηγουμένως, έχετε βεβαίως τεκμήρια για όλα όσα λέτε, οπότε πρέπει να βλέπουμε τη σφαιρική εικόνα των πραγμάτων. Βεβαίως δεν είναι προσωπικό το θέμα αν εσείς βγάλατε ή δεν βγάλατε, αλλά από τη στιγμή που αποκαλέσατε όλο αυτό το σύνολο ως μια συμμορία. Δεν το αποκάλεσα, το τεκμηρίωσα. Το τεκμηριώσατε ως. Άρα ήσασταν κι εσείς εκούσια ή ακούσια μέρος αυτής της συμμορίας. Δεν ήμουν μέρος, διότι δεν είναι συνέδραμα σε οτιδήποτε που να υποβοηθεί αυτόν
που έκανα. Δεν είχα ούτε άθελα σας με τη βοήθεια που παρήχατε στον πρόεδρο Αναστασιάδη. Εγώ δεν βοηθούν τον πρόεδρο. Βοηθούν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, όχι βοηθούν κάποιον αρχηγό μιας συμμορίας. Εγώ βοηθούν για το δημοσίο συμφέρον, εγώ βοηθούν για το δημοσίο καλό. Mm-hmm. Δηλαδή, αν έγραψα το διάγγελμα του πρόεδρου της Δημοκρατίας, ας πούμε, είμαι μέλος της συμμορίας. Εάν έκανα, ξέρω εγώ, μία μελέτη για. Αν με το διάγγελμα κατάφερε ο πρόεδρος να πείσει για κάτι που δεν υφίστατο, το οποίο εσείς είχατε γράψει, δεν ξέρω. Είναι τα ίδια κομμάτια του puzzle, αντιπαραθέτω. Όταν εξελίσσονταν τα γεγονότα εκείνες τις μέρες, νομίζετε ότι είχε κανένα εικόνα τι γινόταν? Οι απλοί πολίτες, όχι, σίγουρα. Ούτε κανένα δεν είχε υπόψη. Αυτά που γράφω στο βιβλίο δεν είναι κάτι τα οποία έτρεχαν στην καθημερινότητα. Ήταν αποτέλεσμα έρευνας αυτή η εικόνα. Αυτό πρέπει να είναι. Αυτή είναι η διαφορά. Mm-hmm. Η οποία αυτή η έρευνα πήρε μήνες, πήρε χρόνια. Άρα δεν γράψα. Τα, δεν γράψα. Όταν άρχισα να γράφω, δεν είχα εικόνα τι, πού θα καταλήξω. Και εγώ άρχισα να γράφω το 2017. Mm-hmm. Άρχισα να γράφω. Και άρχισα να γράψω την ιστορία της οικονομικής κρίσης. Άρχισα να γράψω την ιστορία της συμμορίας. Άρχισα να γράψω την ιστορία της οικονομικής κρίσης. Τώρα, και διαπίστωσα. Και επειδή, επειδή είμαι ερευνητής και επειδή ξέρω να ψάχνω, ήταν το ένα κομμάτι μετά το άλλο. Δεν ήταν κάτι το εύκολο ή το απλό, ή ότι είναι εύκολο να τα συνθέσεις, να τα γράψεις, να τα αποτυπώσεις και να μην μπορεί και κανένα σου πει τίποτε στο τέλος. Άρα είστε σε θέση, κύριε Δρουσιώτη, ανά πάσα στιγμή να τεκμηριώσετε τα πάντα, όχι απλά με το «το λέω εγώ», αλλά έχω αυτά τα στοιχεία, αυτά τα τεκμήρια. Και να τα υποβάλλετε όπου χρειάζεται. Σε ένα βιβλίο που έχω τόσα σημαντικά γεγονότα, έχει ένα χρόνο, εγώ δεν άκουσα κάποιον, όχι μόνο να με προειδοποιήσει για δικαστήρια και αγωγές, mm-hmm. αλλά να αμφισβητήσει για τις πληροφορίες. Ξέρεις, μπορεί μια πληροφορία να είναι, mm-hmm. Να μην είναι λιβελός, αλλά να μην είναι σωστή. Δεν άκουσα κανένα να πει, ξέρεις, αυτόν το που γράφεις είναι λάθος. Άρα, αυτό μου δίνει το τεκμήριο να υποστηρίζω ότι τουλάχιστον οι πληροφορίες μου είναι ακριβείς. Αλλά πάντως υπάρχουν και τα τεκμήρια. Δεν υπάρχει καμία ψεύση πληροφορία. Ναι. Λοιπόν, να αναμένουμε περισσότερα από εσάς, κύριε Δρουσιώτη, το επόμενο διάστημα. Θα εκδώσω ένα καινούργιο βιβλίο, να το δω σύντομα. Ωραία. Για το Κυπριακό, για το Crown Montana. Για το Κυπριακό, για συμβουλή για το Κυπριακό. Ναι. Υπάρχει κάτι που μπορείτε να μας δώσετε ως ένα tip του τι πρέπει να αναμένουμε, το οποίο δεν έχετε πει προηγουμένως? Κοιτάξτε. Να πω ότι είναι αποκαλυπτικό βιβλίο, ότι έχει αρκετές πληροφορίες που ο κόσμος δεν τις ξέρει. Πιο συγκεκριμένα. Πιστεύω ότι θα υπάρξει το ίδιο σοκ όπως και με τη συμμορία. Mm-hmm. Δώστε μας κάποια. Να βγει το βιβλίο για να μπορεί και ο κόσμος να το δει, να το διαβάσει. Δεν θα κάψουμε, δεν θέλω να κάψουμε το βιβλίο σας, αλλά όχι, πείτε μας. Δείτε το βιβλίο με μια αναφορά. Ακριβώς, ακριβώς. Πείτε μας κάτι το οποίο δεν είναι γνωστό εννοώ. Πείτε μας κάτι το οποίο δεν είναι. Ότι να στερήσω, ας πούμε, να πωλήσει. Εμένα δεν ενδιαφέρει να τα πουλήσει. Ενδιαφέρει με να το διαβάσει ο κόσμος. Ναι, πείτε μας έτσι μια πληροφορία που δεν είναι γνωστή. Έτσι για να πιάσουμε το στίγμα της προσέγγισης σας σε ό,τι αφορά στη διαδικασία αυτή που ακολουθήσατε για να γράψετε το βιβλίο και του περιεχομένου του. Είναι μια καταγραφή όλης της ιστορίας των συνεδριών των Κυπριακών. Έχω προσωπική εμπειρία όταν εργαζόμουν στο Προεδρικό. Είχα σχέση, παρακολουθούσα τον Κυπριακό ενώ ήμουν στις Βρυξέλλες. Οπότε υπάρχουν έγγραφα, υπάρχουν τεκμήρια και υπάρχει μια. Για πρώτη φορά, νομίζω, ρίχνεται άπειλο το φως τι έγινε στο Crown Montana. Μπορείτε να τεκμηριώσετε και ότι ο πρόεδρος, για παράδειγμα, έθεσε θέμα διαφορετικής βάσης λύσης από αυτήν που συζητείτε. Αδιαφυσβήτητα, ναι, και το τεκμηριώνω. Και γιατί το είπε και γιατί μίλησε για δύο κράτη και γιατί προσέγγισε και πότε τον προσέγγισε τον Τσαβούσογλου και ποιον ήταν το σκεπτικό πίσω από αυτό. Γιατί επαναχώρησε στο τέλος, γιατί τώρα τελευταίως υπάρχει μια επαναχώρηση. Επαναχώρησε λόγω πιέσεων, πιστεύετε? Όχι, απλώς δεν του βγήκε στην πορεία. Περίμενε ότι αυτό θα περνούσε ενός πλειοψηφικό ρεύμα στην κοινή γνώμη. Μάλιστα. Αλλά το ότι για αυτή την ιστορία με τα δύο κράτη την άνοιξε ο Αναστασιάδης είναι γεγονός αδιαφυσβήτητο. Μάλιστα, κύριε Δρούση. Και αυτή είναι μια απόδειξη του ότι είναι σημαντικός και ο χρόνος που έγινε, ξέρετε. Πότε το είπε και γιατί το είπε, αφού θέλετε να σας πω κάτι. Γιατί το είπε εκείνη τη στιγμή, όπως λέτε ότι το είπε? Σας αποδίδω ακριβώς αυτά που λέτε για να μην έχουμε παρεξηγήσεις.
Ναι, προσέγγισε το είπε εκείνη τη στιγμή, διότι μόλις έγινε γνωστό και ήταν επιβεβαιωμένο ότι η Τουρκία θα δεχόταν κατάργηση των εγγύσεων και των επεμβατικών δικαιωμάτων, θα του ήταν δύσκολο να απορρίψει μια λύση που έχει κατάργηση εγγύσεων και αποχώρηση στρατευμάτων. Οπότε προσέγγισε τον Τσαβούσογλου εκείνη την παραμονή του δίπλου για να του πει ότι να συνεργαστούμε για δύο κράτη και ξεχάστε την Ομοσπονδία. Μάλιστα. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και με την άλλη πλευρά τις επόμενες ημέρες. Κύριε Τρουζότη, θέλω να σας ευχαριστήσω για την αποψινή σας παρέμβαση. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, εφόσον βεβαίως είστε και εσείς στη διάθεσή μας. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ.